Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης μέσα από αφηγήσεις ενοριτών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκη, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεω. Αγαπητοί μα ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, Σα χαιρετούμε και σα ευχόμαστε η χάρις του Χριστού να είναι μαζί σας. Η σημερινή στάση του οδηπορικού μα θα γίνει στον νικισμό Κύλα με την ενορία τους την Ενωρία του Αγίου Γεωργίου. Τα κύλα ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Φερών και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τη Διοικητική Διέρεση της Ελλάδας με το Σχέδιο Καλικράτης. Κατά τη Διοικητική Διέρεση της Ελλάδας με το Σχέδιο Καποδίστριας που ίσχυσε μέχρι και το 2010, τα κύλα ανήκαν στο τοπικό διαμέρισμα Πηλαίας του πρώην Δήμου Φερών. Τα κύλα έχουν υψόμετρο 181 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ημιορεινός οικισμός που βρίσκεται 48 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Στην απογραφή του 2001 είχε 11 κατοίκους. Το ίδιο περίπου και στην απογραφή του 2011. Σήμερα τολμούμε να πούμε ότι εξακολουθεί ο πληθυσμός να βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, αυτό το άδειο χωριό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους. Τα κύλα έχουν κατοικηθεί από την εποχή του σιδήρου και επίσης στην περιοχή των κύλων διασώζονται και φαίνονται προϊστορικά κάστρα και μεγαλιθικά μνημεία που λείψανά τους διατηρήθηκαν μέχρι και στις ημέρες μας. Στο πόνημα του κυρίου Αθανασίου Γουρίδη η πόλη των Φερών και η περιοχή της, μια ειχνηλατηση στο δέλτα της ιστορίας που εκδόθηκε στις Φέρες το 2009, διαβάζουμε για τα κύλα. Η περιοχή του οικισμού των κύλων βρήθη από θέσει των οποίων η παρουσία ξεκινά ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Ξεχωρίζουν τα μεγαληθικά μνημεία, τα ονομαζόμενα ντολμέν. Η πρώτη προσέγγιση με τα μεγαληθικά μνημεία της περιοχής ξεκίνησε μόλις στα 1974. Τότε, επάνω σε επίπεδη κορυφή λόφου, όχι μακριά από το λόφο Καλέ, όπου και το θρακικό κάστρο, ερευνήθηκε μια ομάδα από ντολμέν, δηλαδή ιδιότυπους τάφους της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Τα μνημεία αυτά αφθονούν στην περιοχή Δερίου, Κοτρονιάς και Κύλων, δηλαδή στο νοτιοανατολικό άκρο της Ανατολικής Ροδόπης μπορούμε σε γενικές γραμμές να τα χρονολογήσουμε στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου, ανάμεσα στον 11ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα, μάλλον προς τις αρχές της περίοδου, δίχως μάλιστα να αποκλείεται και μια προημότερη χρονολόγησή τους. Βρίσκονται πολύ κοντά στις αντίστοιχες κατασκευέ της Ανατολικής Ροδόπης από την πλευρά της Βουλγαρίας, όπως και των οροσυρών της Στράντζα και του Σακάρ. Ολόκληρος αυτός ο πολιτισμός των μεγαλυθικών μνημείων δείχνει να σχετίζεται άμεσα με την περιοχή του Καυκάσου όπου από την νεολιθική και την εποχή του Χαλκού ακμάζει ο μεγαλυθικός πολιτισμός και σε μικρότερο βαθμό της περιοχής της Δυτικής Μικράς Ασίας. Όλα τα ντολμέν, τα οποία έχουν επισημανθεί στο νομό Εύρου, στις παραπάνω γειτονεύουσες μεταξύ τους περιοχές, βρίσκονται επάνω σε κορυφές χαμηλών μακρόστενων υψωμάτων που άλλοτε είναι επίπεδες και άλλοτε παρουσιάζουν πολύ μικρή κλίση. Στα Κύλα, όπως και στην Κοτρονιά, η διάταξή τους είναι πυκνότερη από ό,τι στα υψώματα της Ρούσας τα ντολμένα αποτελούν απλούς ταφικούς θαλάμους, οι οποίοι στη συνέχεια είχαν επιχωματωθεί σχηματίζοντας τύμβους. Η κατασκευή τους απαρτίζεται από τέσσερις κατακόρυφες πλάκες, ελαφρά και κλιμένες προς το εσωτερικό και μία οριζόντια, η οποία εδραζόμενη επάνω στις προηγούμενες καλύπτει τον τάφο οι δύο επιμήκεις έναντι πλάκες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των άλλων δύο και μάλιστα εξέχουν από τον θάλαμο εγκλίοντας ανάμεσά τους το ζεύγος των στενών πλευρών. Το υλικό σε όλες τις περιπτώσεις της περιοχής είναι σχιστόλιθος. Το πέτρωμα που συναντάται κατεξοχήν στην ημιορεινή περιοχή του κεντρικού και νοτιοδυτικού εύρου σε μικρό μάλιστα βάθος, κάτι που σημαίνει την εύκολη εκμετάλλευση. Από την άλλη, το γεγονός ότι το υλικό αυτό απολεπίζεται εύκολα είναι το αίτιο για το οποίο οι περισσότερες πλάκες δεν διατηρούν το αρχικό τους πάχος, αλλά είναι αρκετά λεπτότερες. Τα περισσότερα από τα μνημεία αυτά δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση, καθώς τα χώματα των τύμβων που αρχικά τα χκέπαζαν έχουν απομακρυνθεί λόγω των καιρικών φαινομένων και έτσι παραμένουν έκθετα τόσο στους αρχαιοκάπηλους και τους θησαυροθύρες όσο και στη βόσκηση μεγάλων ζώων. Έτσι, σήμερα, πουθενά δεν σώζεται η οριζόντια πέμπτη πλάκα παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις πεσμένη ή στηριγμένη σε μία από τις κατακόρυφες πλάκες. Εκτός αυτού, στα περισσότερα ντρολμέν λείπουν μία ή περισσότερες από τις τέσσερις κατακόρυφες πλάκες, ενώ αλλού αυτές είναι επιχωσμένες και μόλις διακρίνονται. Από τους τύμβους, εκείνο που σώζεται και στα κύλα είναι το κάτω τμήμα τους, το οποίο διαμορφώνεται με ένα κυκλικό ή κρυπίδωμα, αναλυματική λιθοδομή κτισμένη εν ξηρό. Η κατασκευή αυτή περικλεί και προσδιορίζει την περιοχή των τάφων ενώ ταυτοχρόνως συγκρατεί τα χώματα ώστε να λειτουργεί και ως ελαφρύ ανάχωμα δημιουργώντας ένα χαμηλό εδαφικό έξαρμα. Τα κρυπηδόματα αυτά περικλείουν από ένα μόνο έως πέντε ντολμέν και έχουν διαμέτρους από δύο έως 13 μέτρα. Το δεύτερο αφιέρωμα για τα κύλα, στο πόνιμα του κυρίου Αθανασίου Γουρίδη, είναι για το θρακικό κάστρο των κύλων. Στο λόφο Καλέ, μας λέει ο κύριος Γουρίδης, ο οποίος βρίσκεται περί τα 1,6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των κύλων, ο Έψιλον ε. Τσιμπίδης Πεντάζος, με συνεργάτες του, είχε εντοπίσει στα 1969 μικρό κάστρο και δύο χρόνια μετά προχώρησε σε επιφανειακή έρευνα. Παρά το χαμηλό σχετικά ύψος του οχυρωμένου λόφου, αυτός ελέγχει ολόκληρη την περιοχή. Τα ερήπια όπως δείχνει και η τοπογράφηση που έγινε το 1971 αποτελούνταν από ένα κυρίως οχυρωματικό έργο ελλειψοειδούς σχήματος διαστάσεων 240 επί 100 μέτρων, σημαντικής περιμέτρου περί τα 690 μέτρα και μια μικρότερη ακρόπολη στην νοτιοανατολική υψηλότερη κορυφή του λόφου που έχει περίμετρο μόλις περί τα 200 μέτρα. Από τον κυρίως περίβολο είχε απομείνει ένας επιμήκης συνεχής λιθοσορός από μεγάλους αργούς λίθους. Αντιθέτως, η Άνω Ακρόπολη έσωσε τον περίβολο σε καλύτερη κατάσταση με διατηρούμενη εν μέρη τυχοποιία πάχους τριών μέτρων και σε μέγιστο σωζόμενο ύψος δύο περίπου μέτρων. Η βόρεια πλευρά της, η οποία και σωζόταν καλύτερα, διατηρούσε μια ενδιαφέρουσα ελικοειδή μορφή, η οποία είναι άγνωστο εάν συνεχιζόταν και στο υπόλοιπο του τείχους της Ακρόπολης. Η τυχοποιία εξωτερικά ήταν κατασκευασμένη με ακανόνιστους, αδρά κατεργασμένους λίθους, τοποθετημένους δίχως συνδετικό υλικό, όπου τα μεγαλύτερα κενά ανάμεσα στους δόμους καλύπτονταν με λίθους μικρού μεγέθους. Στο εσωτερικό τώρα της Ακρόπολης διακρίνονταν ερήπια μικρού κυκλικού κτίσματος με τη μορφή λιθοσορού. Στον κάτω μεγάλο περίβολο υπήρχαν ίχνοι αξιόλογων κατασκευών. Έτσι στο κέντρο της βόρειας πλευράς σωζόταν τείχος μικρού πλάτους προσκολλημένος στο τείχος ενώ στην νοτιοανατολική γωνία κολλημένος σχεδόν επάνω στο τείχος της Άνω Ακροπόλεως διαγραφόταν μεγάλος επιμήκης λιθοσορός που κατά πάσα πιθανότητα ανήκε σε ενισχυτικό τείχος. Επίσης, έξω από την Άνω Ακρόπολη και στα νοτιοανατολικά της σωζόταν ελαφρά καμπύλος τείχος πάχους 1,5 μέτρων ο οποίος προφανώς ανήκε σε ενισχυτικό αμυντικό έργο και θα ενωνόταν σε κάποιο του σημείο με τον περίβολο. Δυστυχώς, η έρευνα δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει πύλες εξωτερικές ή εσωτερικές, ούτε κεραμική που θα μπορούσε να χρονολογηθεί. Ο Τσιμπίδης Πεντάζος είχε υποθέσει ότι πιθανόν το κάστρο ανήκε στους θράκες ή στους φρύγες και είχε δημιουργηθεί κατά τους προϊστορικούς χρόνους για να συνεχίσει και κατά την αρχαιότητα, δίχως να εντάσσεται στα ενδιαφέροντα των Ελλήνων απίκων. Εν τούτης, ρωμαϊκά νομίσματα τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή δείχνουν μία εξωστρεφή οικονομία και καθιστούν πιθανή την ύπαρξη σχέσεων με οικισμούς επί του ποταμού Εύρου και επί του Αιγαίου Πελάγους. Στην περιοχή και σε απόσταση 4 έως 5 χιλιόμετρων δυτικά βορειοδυτικά του κάστρου οι κορυφές Σαοξού, Γκερμουτζιλερί και Κοντζάντρα ήταν επίσης πιθανώς θέσεις οχυρωμένων περιβόλων καταλήγει. Ο κύριος Γουρίδης στο πόνιμά του η πόλη των Φερών και η περιοχή της μια ειχνηλασία στο δέλτα της ιστορίας αναφερόμενος τον οικισμό των Κύλων στην προϊστορική περίοδο. Τώρα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται μέσα στο χωριό των Κύλων, σύμφωνα με μια πληροφορία από το διαδίκτυο, την οποία πληροφορία δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούν οι ιστορικοί να την επιβεβαιώσουν και να την επαληθεύσουν, είχαν συγκεντρωθεί το 1821. 892 θρακιώτες επαναστάτες, οι οποίοι έδωσαν όρκο στην πατρίδα και ξεκίνησαν το δύσκολο αγώνα της Λευτεριάς. Τα κύλα κατοικήθηκαν από ποντίους πρόσφυγες που έφτασαν από τα Σούρμενα αλλά και από τη Σαμψούντα. Ενώ τη δεκαετία του 1970 το χωριό εγκαταλείφθηκε σχεδόν ολόκληρο από τους κατοίκους του. Τώρα, στο χάρτη της ελληνικής επικράτειας, Κύλα θα ξανασυναντήσουμε μόνο μια φορά, στο νομό Κοζάνης, που εκεί υπάρχει ο μόνιμος οικισμός με την ονομασία Κύλα. Για να πούμε περισσότερα σήμερα στην εκπομπή μας, που αφορά στα κύλα, έχουμε καλέσει και έχουμε κοντά μας δύο κοιλιώτες ο πρώτος είναι ο πρώην αντινομάρχης νομού Εύρου, ο οποίος διατέλεσε και γενικός διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά και υποδιοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, είναι ο κύριος Ιορδάνης Ντόλας. Κύριε Ντόλα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και είστε έτοιμος να μας μιλήσετε για τη γενέτειρα και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, τον τόπο καταγωγής σας. Χαίρετε. Να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου στους ακροατές του Ελπίδα, του ραδιοφώνου της Μητρόπουλης Αλεξανδρούπολης, Τραιανούπολης και Σαμοθράκης, τις ευχές μου για υγεία πρόοδο και οικογενειακή ευτυχία. Τα κύλα, όπως προείπε ο πατήρ Θεολόγος, είναι ένα ημιωρινό χωριό. Ε, με οι η... κάτοικοί του είχαν σαν αποκλειστική απασχόληση την υγειοργία και την κτηνοτροφία. Τα παιδιά είχαμε μονοθέσιο δημοτικό σχολείο και την ενορία του Αγίου Γεωργίου, την οποία τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι εφημέρευε ο πατήρ ε, Παπαπαντελής Παπαπαντελή Φακούπολίδη, ο οποίο το κάτοικο πηλαία και, ήτο και λειτουργούσε και τα τρία χωριά. Πηλαία, Μελία, Κύλα και περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής Αυτό μας. ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το στίγμα του χωριού σας με λίγες λιτές απλές Σκέψει και γραμμέ. Ωστόσο, περιμένουμε στη συνέχεια τη εκπομπή να μα πείτε περισσότερε λεπτομέρειε για όλα αυτά τα Να, και εγώ και ο Χρήστο. Γι' αυτό το λόγο παρευρισκόμαστε εδώ στην σημερινή εκπομπή. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο δεύτερο προσκεκλημένο μα στη σημερινή εκπομπή είναι ο πρόεδρο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Κύλων, ο κύριο Χρήστο Χατζηλάζαρο. Τον έχουμε κοντά μα και εκείνον πανέτοιμο. ...να μας μιλήσει για το ένδοξο παρελθόν... ...αλλά και για το τώρα του χωριού του. Σας καλωσορίζουμε κύριε Χατζηλάζαρε. Χαιρετώ και εγώ τον σταθμό σας... ...και όσους συν, τους συντελεστάς... ...που μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για το χωριό μας... ...που εγώ είμαι λίγο και μεγαλύτερος από τον κύριο Ντόλα... ...ίσως να θυμάμαι και λίγα περισσότερα πράγματα. Χαρά μας είναι να μείνουν και κάποιοι, γιατί μέχρι στιγμή αυτά που υπάρχουν για το, και θα πούμε για το βασίζονται σε φήμε, σε από στόμα σε στόμα. Σε Τελικές, προφορικές όπως μαρτυρίες. Όπως ακριβώς και τα δημοτικά τραγούδια τα οποία δεν ξέρουμε ποιος τα έγραψε αλλά από στόμα σε στόμα έχουν μεταφερθεί εδώ. Λοιπόν, εμείς ό,τι ξέρουμε θα σας βοηθήσουμε σύμφωνα και με τι θέλετε να μας ρωτήσετε να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε. Η καταγωγή και των δύ δύο, δύο είναι από είναι τα κύλα. Σημαίνει, Σημαίνει ότι γεννηθήκατε Γεννηθή... εκεί και ναι. μείνατε κάποια χρόνια. Βεβαίω. Και εσεί, κύριε Ντόλα το ίδιο. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ε, με, ε, μεγαλώσαμε στο χωριό, τελειώσαμε το δημοτικό, οι γυμνασιακές μας σπουδές. Ε, μετά ζήσαμε την, τις δόξες και την εγκατάλειψη του χωριού. Και σήμερα όλοι έχουμε... Ε, ε, βάλει και υπηρετούμε την ιδέα του, της λειτουργίας του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση και, του Αγίου, και, την, και, το, και ανήμερα της εορτής του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου το έχουμε και ιερό καθήκον να βρισκόμαστε εκεί και το έχουμε σαν είδο ανταμώματος και των κατοίκων και των γειτονικών χωριών, οικισμών Αυτό για το σήμερα, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε όμως από το παρελθόν να αρχίσουμε να εξηφαίνουμε σιγά σιγά την παλαιότερη ιστορία που γνωρίζουμε mm. για τα κύλα που όπως μας προείπε ο κύριος Χατζηλάζαρος τη γνωρίζουμε από προφορικές μαρτυρίες. μαρτυρίες. Τι γνωρίζουμε κύριε Χατζηλάζαρο από προφορικές μαρτυρίες για τα κύλα. Το χωριό πρέπει να... Ε, πότε, ε, λίγα στοιχεία υπάρχουν από άλλους που έχουν κάνει κάποιες μελέτες και από αυτά που τα ακούσαμε εμείς πρέπει, οι πρώτοι κάτοικοι πρέπει να είχαν εμφανιστεί στο χωριό το 1860 Μάλιστα. Ε, το οποίο και πιθανόν να ήταν και βουλγαρικής καταγωγής δεδομένου ότι ο πρώτος ναός που χτίστηκε εκεί πέρα σαν εκκλησία ήταν βουλγ το χτίσαν οι λένε οι μαρτυρίες βούλγαροι Μάλιστα. Ε, το 1860, 1860 είναι... Το 1860 το 1880 χτίστηκε ο ναός. Ακολούθως βέβαια μετά έγιναν οι αλλαγές, μετα... μεταφορές των πληθυσμών και έρχονται, αρχίζει πλέον η ζωή για, το χωριο, για τον οικισμό χωριό Κύλα με την ε... ε, ε κατή, αυτού από τους πρόσφυγες το 2022. Πιο μπροστά πρέπει να είναι υπάρχουν βέβαια στοιχεία από κάποιον που ασχολήθηκε το 1964 της κάπου αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, το 1964 και βρήκε πάνω σε ένα ότι το χωριό Κύλα πρέπει να είχε πιο μπροστά από την εποχή του Σιδήρου. υπάρχουν ευρήματα, υπάρχουν ευρήματα ταφικής ταφικοί συνήθω όπου δείχνουν ότι από την εποχή του Σιδήρου ή υπήρχαν κάτοικοι στην περιοχή των Κύλων. Ε, βέβαια οι περαιτέρω μαρτυρίε εκτό από αυτά είναι δύσκολο γιατί χρειάζονται χρόνο και χρήμα. Οι ανασκαφέ δεν έχουν γίνει αρχαιολογικέ. Αυτές Αυτέ ήταν εντελώ επιφανειακέ. Υπάρχουν ακόμα στο βουνό αυτό το οποίο καλέ ονομάζεται. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα, οι, πέτρινε κατασκευέ που δείχνουν ότι υπήρχε ένα κάστρο και τα αφικά μνημεία τα οποία μαρτυρούν δηλαδή ότι από την εποχή του σιδήρου όπως μας αναφέρουν τα ευρήματα αυτά γιατί τότε γινόταν αυτού του είδους οι κατασκευέ, από τότε δηλαδή υπάρχει ζωή στην περιοχή του Γκύλου Μάλιστα. είπαμε 1860 1860 οι, οι, Βούλγαροι. οι Βούλγαροι το 1860 είναι έτος κατά το οποίο εδώ στην περιοχή υπάρχει Οθωμανική κυριαρχία Οθωμανική κυριαρχία Μουσουλμάνοι κατοίκησαν στο χωριό Γι' αυτό χωριό. ακριβώς μετά από το την κατασκευή του ναού του Χίλια που έχουμε αυτές τα, τις μαρτυρίες οι κάτοικοι στα Χίλια ήταν μουσουλμάνοι υπάρχει τζαμί. και βούλγαροι υπάρχει... και μουσουλμάνοι ε, ναι, και, και κυρίως φύγαν οι βούλγαροι και η ε, οι δικοί μας οι πρόσφυγες όταν ήρθαν ήταν μουσουλμάνοι στο χωριό μάλιστα Κύριε Ντόλα, συμφωνείτε σε αυτά που λέει ο κύριος Χατζηλάζαρος. Ναι, συμφωνώ. Αν και εγώ δεν γνωρίζω το. Πρώτη φορά από το Χρήστο το ακούω τώρα για το 1860. Αυτό που γνωρίζω ότι οι τελευταίοι πριν, μετά την, πριν την κατοίκηση από του Έλληνε προσφύγου ήταν οι Μουσουλμάνοι. Για το τζαμί που ανέφερε ο κύριο Χατζηλάζαρο, γνωρίζετε κάτι το τζαμί, το, εμείς το γνωρίσαμε το τζαμί δηλαδή εγώ στα παιδικά μου χρόνια το θυμάμαι δηλαδή η, η, η τύχη και, η, σαν ένα, και ένα μέρος της σκεπής υπήρχε εμείς το, το ζήσαμε απλώς έχει καταστραφεί γιατί στο χωριό από την ημέρα που εγκαταλείφθηκε το χωριό έχουν πλακώσει χρυσοθύρες και σκάψε, σκάψε το έχουν ψάχνουν να βρουν χρυσάφι το έχουν ε, ε, διαλύσει Ωραία. οπότε φτάνουμε στο 1922-23 που έρχονται οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες. και οι γονεί μου, μου και εγώ γιατί από πρόσφυγες γονείς. Οι, πρόσφυγε πρόσφυγες κανένα. τον κύλανε όλοι οι πρόσφυγες πόντι έτσι όλοι δεν πόλοι, είναι. Όλοι πόντι ήταν κυρίω πόντι. Και συγκεκριμένα από δύο περιοχές από τα Σούρμενα και από τη Σαμψούντα. Και από τη Σαμψούντα γιατί για, για, τώρα η μητέρα μου μένα, ο πατέρας μου ήταν φέρει από ένα ορεινό χωριό της που μέσα τη Τουρκία, ό,τι γάβζα λεγόταν, ήταν από τα ορεινά τη Τουρκία. Η μητέρα μου ήταν από την παράλια. Εφτά χρονών ήρθε από τη Ρωσία. Πώ είπατε ότι λεγόταν το χωριό Κάβζα. Γάβζα. Γάβζα. Ναι. Και μου έλεγε ο πατέρα μου, εκεί mm. βέβαια στην πατρίδα μου, ήταν τόσο που όταν έριχνε χιόνι, κάτι κυκλοφορούσαν κάτω από το χιόνι από σπίτι σε σπίτι. Βέβαια τα σπίτια τότε, όπω καταλαβαίνουμε, δεν ήταν. Χαμηλά. Ήταν χαμηλά. χαμηλά. Ωραία. Τι θυμάστε από τον πατέρα σα, για τη ζωή των προσφύγων, όπως σας τα περιέγραφε, κατά την περίοδο της μετεγκατάστασης, της μετακίνησης της μετεγκατάστασης και του ριζώματος. Γιατί ήρθαν οι πρόσφυγες στα κύλα, οι πόντοι, και ρίζωσαν από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Για 50 ήρθαν, χρόνια περίπου. Ήρθαν εκεί πέρα και μάλιστα το κάνανε και επιλογή το χωριό. Διότι το χωριό στα, με την Τούρκη και αυτή και σλάκιο που λέει λέγεται σαν δροσοχώρη επειδή ήταν mm. στο ύψωμα το διαλέξαν οι, οι, οι πατεράδες μας ε, διότι εκεί υπήρχε καθαρό περιβάλλον και δεν υπήρχαν ασθένειες όταν πρώτο ήρθαν είχαν αποβιβαστεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης mm. αλλά εκεί ήταν ε, τα μέρη η Καλαμαριά δεν είναι όπως τα σήμερα ήταν ελώδης περιοχή και ήταν ασθένειες όσοι είχαν τη δυνατότητα την ευχαίρεια, πήραν τις οικογένειες, το σόι τους και φύγαν. Όταν φτάσαν οι δικοί μας παρτίδα αυτή, οι πόντιοι στα κύλα, το θεωρείται ότι εκεί είναι η ζωή και εγκατασταθήκαν εκεί πέρα. Τους βοήθησε τους και το κράτος, άλλος τους έδωσε ένα μουλάρι, άλλο τους έδωσε χωράφια και αρχίσαν πλέον να αναζούν. Το χωριό μας όμως είχε κυρίως, ήταν καπνοκαλλιεργητές, κυρίως καπνά φτιάχναν. Ε, και τα χωράφια ήταν βέβαια λίγα. Για τις ανάγκες όμως της, περί... της εποχής εκείνης ο κόσμος τα πάλευε που λέμε στην και λεγόμενη συζήτηση. Κύριε Ντόλα, το χωριό των Κύλων βρίσκεται σε ημιορεινή περιοχή. Δεν έχει πολλή πεδιάδα Η... για να και... καλλιεργηθεί και να αποδώσει στους ανθρώπους, στους κατοίκους. Θα περίμενε κανείς οι κάτοικοι, οι να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Ασχολήθηκαν κάποια στιγμή οι πόντιοι με την κτηνοτροφία. Ε, η, αυτό που έχω βιώσει εγώ, οι πόντιοι ασχολούνταν κυρίως με την αγελαδοτροφία. Η κατεξοχήν κτηνοτροφική ε, απα, α, απασχόληση με εγωπρόβατα έγινε από τους Σαρακατσάνους, οι οποίοι ε, Πότε καθηκή, εμφανίστηκαν, εμφανίστηκαν στα κύλα τη δεκαετία του 50. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να τονίσω την αρμονική συμβίωση των σαρακάτσανων με τους ε, ποντίους κατοίκους του χωριού και ανέπτυξαν μια κοινωνία πολύ αρμονικά δεμένη και η οποία μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα, ε, φαίνεται στις σχέσεις μεταξύ μας. Και θέλω να τονίσω την αρμονικότητα της ε, συμβίωσης ε, από το εξής γεγονός. Ενώ υπήρχε η κοινότητα Πηλέας ήταν από τους τρεις οικισμούς Πηλέα, Μελία, Κύλα και τα Κύλα ήταν ο μικρότερος οικισμός στις κοινοτικές εκλογές που γινόταν στην κοινότητα Πηλέας όποτε ο ικισμός των Κύλων κατέβαζε ε, υποψήφιο πρόεδρο, υποψήφιο με συνδυασμό. Πρόεδρο, ψηφο, ε, 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 Έναν συνδυασμό για να διεκδικήσει εκλογέ, κατά κανόνα τι κέρδιζε. Γιατί ακολουθούσε όλο το χωριό και του θυμωμένου από τα άλλα χωριά και κέρδιζε τι εκλογέ. Γνωρίζω ότι προέρχεστε από Σαρακατσάνικη οικογένεια. Γέννη, Είστε Σαρακατσάνου. Πείτε μου πόσε οικογένειε Σαρακατσάνων έμεναν στα Κύλα εκείνο το διάστημα τη δεκαετία του 50 που μπήκαν οι Σαρακατσάνοι μέσα στο χωριό. Καταρχά η Σαρακατσάνη να ενημερώσουμε και τους ακροατές του ραδιοφώνου ε, είχαν οικογενειακή ε, 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 εκμετάλλευση ήταν πολλές οικογένειες σε μία και είχαν μία εκμετάλλευση ήταν ε, κοινή εκμετάλλευση στην πορεία του τι εννοείται κοινή είχαν κοινή εκμετάλλευση ήταν, όλοι ήταν 15 οικογένειες μία εκμετάλλευση Εννοείται μια εκμετάλλευση στο κοπάδι. Το στο κοπάδι, κοπάδι, ναι, ήταν, λειτουργούσε, ήταν κοινόβιο. Ήταν να, μορφή συνεταιρισμού. Να διευκρινίσω. Ορίστε, παρακαλώ. στο χωριό μα εγκατασταθήκαν οι Σαρακατζανέτο, οι οποίοι ήταν. Να σα πω, για να διευκρινίσουμε αυτό τι εννοεί ο Γιουρδάνη. Ήταν οι Κουτρέοι, οι Μπικέοι και οι Ντολέοι. Όλοι οι Κουτρέοι τώρα ήταν ενός πατέρα παιδιά ήταν σαν τσιλιγκάτο. Η ντολέ ήταν του, του, παππού του τα παιδιά. η μπικέ ήταν αντίστοιχα. Δεν ήταν δηλαδή μεμονωμένα. Ήταν πέντε οικογένειε των Κουτρέων, δύο των γύρω στου οχτώ. Οικογένειε, αλλά αυτοί ήταν σοι δηλαδή όλοι μεταξύ του. Να, να, διευκρινίσω, να διευκρινίσω ορίστε, σε πάνω παρακαλώ. Μπορεί να ήμασταν η οικογένεια Ντόλα και η οικογένεια Μπίκου, αλλά ήμασταν είχαμε έρθει, οι δικέ μα οικογένειε είχαν έρθει από το Τρίγωνο. Και ήταν, ζούσαν μαζί, ήταν ένα τσελιγκάτο. Απλώ όταν ήρθαν στα κύλα, τότε διαχώρισαν την, εκμετα... την εκ... κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Και εκεί μετά αναπτύχθηκαν η, οικογενεια... η ξεχωριστή οικογενειακή εκμετάλλευση του καθενό η κάθε οικογένεια έκανε τη δική της εκμετάλλευση. Μέχρι τότε ήταν πέντε οικογένειες, μια εκμετάλλευση, ένα κοπάδι. Οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν καλλιεργητές. Όχι. Καλλιεργούσατε κάτι. Όχι. Στην πορεία του χρόνου μετά, τη δεκαετία του 1960 έγινε διανομή χωραφιών. Τότε μπήκαν και οι Σαρακατσάνοι πλέον στην καλλιέργεια. Ε, βασικά το πρώτο που τους ενδιέφερε ήταν να καλλιεργήσουν για ζωοτροφές. Σιτάρι, κρυθάρι. Κύρια κρυθάρι και σιτάρι για, τις, ε, για, την διατροφή, για τη διατροφή τη οικογένεια. Καλαμπόκι για... καλλιεργούσαν. Όχι, μετά έρχεται το καλαμπόκι. Το, καλα, το καλαμπόκι καλλιεργούνται στι. Καλοκαιρινέ καλλιέργειε όταν μπήκε πλέον ε, με αρδευτικά συγκροτήματα και πλέον μπήκαν μπήκε το καλαμπόκι, μπήκαν τα ζαχαρότεφλα και μετά ήρθε και το βαμβάκι. Μάλιστα. Τα καπνά τα καλλιεργούσαν για να τα εμπορευτούν έτσι, δεν είναι? Ναι, ή? ναι, ναι, για να ζήσει η οικογένεια. Αγαπητοί ακροατέ, μιλάμε για τα κύλα, για τον όμορφο οικισμό που βρίσκεται κοντά στι σφαίρε. Επιτρέψτε μα σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε λίγο μετά από τη μουσική μας και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε με τους δυο τους καλεσμένους μας τον κύριο Ιορδάνη Ντόλα και τον κύριο Χρήστο Χατζηλάζαρο, την όμορφη περιήγηση στο παρελθόν και στο παρόν των κύλων. Από μας ακροατές. συνεχίζουμε την εκπομπή που είναι αφιέρωμα στα Κύλα. Κύριε Χατζηλάζαρε, είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι Πηλαία, Μελία και Κύλα ήταν μια κοινότητα. Μια κοινότητα που αποτελούσε μια κοινότητα με το κατάστημα το κοινότικό ευρισκόμενο στην Πηλαία στα δε, στο, δε χωριό, στο χωριό μας, στα Κύλα, γιατί το χωριό μας είναι ήταν, βρίσκεται ο αστυνομικός σταθμός ο οποίο αργότερα, λόγω του ότι το χωριό άρχισε να φθίνει και να μειώνει το πληθυσμό, ήρθε και ενσωματώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Φερών. Όταν λέτε αργότερα, πότε περίπου. Ε, Τη δεκαετία του 1960, πρέπει να έφυγε ο το αστυνομικό τμήμα, το σταθμό να διαλύθηκε και να ενσωματώθηκε. Με, σε, γύρω στο 1965. Γιατί άρχισε να φεύγει, ε, να εγκαταλείπεται. Δηλαδή το χωριό μα δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Άρχισαν οι κάτοικοι, ήρθαν, είχαν γνωστού στα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και του έλεγαν ότι έχει δουλειέ εκεί. Και άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν να σπουδάσουν για τα παιδιά του και τα αυτά να βρουν καλύτερε ηθίκε. Το 1967 ήρθε πλέον η υδροδότηση και ρεύμα. Δηλαδή άρχισε πλέον το χωριό να έχει κίνητα στοιχεία. Αλλά το χωριό έχει διαλυθεί πλέον. Μέχρι το 1967, κύριε Ντόλα, οι ανάγκε για νερό πώ καλύπτονταν από του κατοίκου τα πηγάδια και από βρύσε. Βρύσε που ήταν έξω, υπαίθριε βρύσε, όχι στο. που είχαν γίνει για, να... για ποτίστρε για τα ζώα. Από εκεί, από αυτέ τι βρύσε, παίρναμε και νερό για, να, για το νερό, για τι ανάγκε τη λειτουργία τη οικογένεια. Για να πληθούμε, για να μαγειρέψουμε, για, όλα... για όλε τι ανάγκε. Mm. Κυρίω από τα πηγάδια γινόταν οι υδροδότηση του χωριού, είτε νερό, είτε ποτίσματα, τα είχαμε γύρω στα δέκα πηγάδια στο χωριό, τα οποία τώρα βέβαια πρέπει να κλείσουν. Ο βόρειο οικισμό πέραν νερό για να πιει από ένα πηγάδι, λέγεται το, το πηγάδι του Ζούγκουι. Εμεί ε, είμαστε ήμασταν στην νότια πλευρά, πηγαίναμε από μία βρύση που ήταν γύρω στα 500 μέτρα έξω από το χωριό, το λέγαμε Γεμπρούκαλια. στο Γεμπρούκαγια. Αυτέ είναι τουρκικέ ονομασίε κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, αλλά... Οι οποίε διασώθηκαν μέχρι το 1960-1967. Οι Βρύσε και το πηγά, Το Πιγάτι υπάρχει ακόμη. Ε, η Βρύση πρόσφατα. Φέτο μια... το Πάσχα πήγα με τι κόρε μου και πήγα για να τι δείξω, αλλά έχει, έχει αναπτυχθεί ε, και... ε... Έχω γεμίσει βάτα τσαλιά τα λέμε εμεί, α πούμε, αγκαθωτά, ε, θάμνια θάμια αγκαθωτή, οι οποίοι ας πούμε, δεν, επιτρέπουν την πρόσβαση. Δηλαδή, με την, με την ενδυμασία που είχαμε εμεί, δεν μπορεί. Πρέπει να πα με άλλη ενδυμασία και, με μια, και να έχει και τσεκούρι μαζί σου να καθαρίζει για να πα να φτάσει κοντά πλέον. Έχει γίνει δάσο. Κύλα λοιπόν, πόντι και σαρακατσάνι. Πόντι εξ αρχή από το 1922-23 και μετά και η Σαρακατσάνη από το 1950 μέχρι και σήμερα. Έτσι, κύριε Ντολά. Ναι, Πόντι και Σαρακατσάνη, και να επαναλάβω ε, την αρμονική συμβίωση των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων που έδεσαν ε, και ανέπτυξαν μία χημεία η οποία ε, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που να είναι οι πόρτε των σπιτιών όλε ανοιχτέ. Ε, Όποιο μαγείρευε, όποιο περνούσε απ' έξω, έμπαινε μέσα στο σπίτι και έτρωγε. Ή έλεγε, περνούσε απ' έξω και έλεγε σήμερα α, Κωνσταντου, Σαρακατσάνα, Σουλτάνα, Πόντια, τι φαγητό έχει σήμερα, α, να έρθω να φάω, έλα, μέσα. Δηλαδή ήταν τέτοια, τέτοιο το δέσιμο και τέτοια η αρμονική συμβίωση που νομίζω ότι σπανίζει το γεγονός αυτό και δεν, νομίζω, και δεν ξέρω εάν αυτό έχει, μπορεί να το συναντήσει κανείς σε κανένα άλλο οικισμό. Σας ε, το τονίζω και πάλι ότι ήταν τέτοιο το δέσιμο και η αρμονική συμβίωση που και μένα σήμερα έτσι που το σκέφτομαι με εκπλήσει. Είναι χριστιανικό και είναι και ευαγγελικό αλλά ωστόσο είναι και ανθρώπινο. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Είναι λίγο σπάνιο, αλλά χαιρόμαστε που βρισκόταν σε αυτήν την πνευματική κατάσταση, γιατί πρόκειται περί πνευματικής καταστάσεως, οι κάτοικοι ε, των Κύλων που ήτανε εμπερίστατοι, που έχασαν τις πατρίδες τους στον Πόντο, που μετακινήθηκαν, που προσπάθησαν να ριζώσουν, να ρίξουν άγκυρα και ρίζες εδώ στην περιοχή, κοντά στις Σφαίρες, κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Ε, βέβαια το χωριό κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε Δηλαδή στο απόγειο της δόξας του Πόσους κοιλιώτες είχε το χωριό Και πότε ήταν αυτό το απόγειο της πληθυσμιακής δόξας Νομίζω, δεν ξέρω, ο Χρήστος είναι πιο ε, Χρήστο, παλιός αλλιώς... ε, Ανώτερο πλέον πρέπει να είχε γύρω σε 180 κατοίκους 200 κατοίκους 200 Ακούμε κατοίκους 200 πότε, 200 το 1960 και πιο, Όχι, πιο μπροστά Στη δεκαετία του 50, από του 40, και με, 40 μετά την κατοχή δηλαδή και που έγινε ο ανταρτοπόλεμος και ηρεμίζαμε μετά ε, τη δεκαετία του 50, πρέπει να έχει γύρω στους 200. Από... Είχαμε στο σχολείο, υπήρχε δημοτικό σχολείο, μονοθέσιο, το οποίο είχε γύρω στους 20 μαθητές. Όχι, Χριστό, η... Πιο μπροστά ήσουν, ήταν και κάπως περισσότερο επειδή, επειδή Συγγνώμη Χρήστο λίγο Επειδή έχω ε, ανατρέξει στο αρχείο Του σχολείου Το σχολείο Τη δεκαετία Αρχές της δεκαετίας του 60 Είχε την, την μεγαλύτερη η Μαθητική προσέλευση Ήταν γύρω στα 30 παιδιά Από την αρχές της δεκαετίας του 60 Μέχρι Τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, η... ο αριθμός των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Κύλων ε, ήταν περίπου στους 25 μαθητές. Μάλιστα. Από τέλος, εγώ τελείωσα το Δημοτικό στο 68, από, από την δικιά μου τη γενιά και μετά ήταν κάτω το 20. Μέχρι που έφτασε το σχολείο πρέπει να έκλεισε ε, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Μάλιστα. Εδώ θέλω να τονίσω όμως ότι το πνευματικό επίπεδο των ποντίων των κύλων ή το ανεβασμένο. Και θέλω να επικαλεστώ... Πού οφειλόταν σε... αυτό το ανεβασμένο πνευματικό Ήταν... επίπεδο. Ήταν η καταγωγή, την παιδεία που φέραν από τον τόπο καταγωγής τους. Και σε μία ερώτηση που είχα κάνει σε έναν ερευνητή εδώ της περιοχής, μου είχε πει ότι... Οι κάτοικοι των κύλων είχαν κύρια καταγωγή, οι υπόντιοι των κύλων από τα ε, Σούρμενα που ήταν ανωτέρω επίπεδο και πηγαίνοντας στη Σαρακατσάνη στα κύλα ε, επηρεάστηκαν θετικά. θετικά από το επίπεδο των ποντίων και θα πω ότι την δεκαετία του 1960... Δεν υπήρχε σπίτι των κύλων που να μην έχει φοιτητή. Το τονίζω, προσέξτε, φοιτητή. Να τονίσω σαν συνέχεια των όσων λέω, ότι τη δεκαετία του 1960 η πόλη της Αλεξανδρόπολης είχε δύο φροντιστήρια, το Αϊνστάιν και το Χαψιάδη. Και, στο Αϊνστάιν δίδασκε ο κύριος Σαϊνίδης. Ο Σαϊνίδης και ο Χαψιάδης είχαν καταγωγή από τα κύλα. Τα δύο φροντιστήρια στην ε, πόλη της Αλεξανδρούπολης και τα οποία τα διεύθυναν στελέχη της κοινωνίας των κύλων. Έφεραν οι πόντιοι δηλαδή μετανάστες, οι πόντιοι πρόσφυγες έφεραν τον πολιτισμό τους ο οποίος ήτανε ανωτέρου επίπεδου. Συμφωνείτε κύριε Χατζηλάζαρα. Συμφωνούμε ήταν όλοι, γιατί η μητέρα μου έλεγε ότι και ο δάσκαλος πρώτο που ήρθε στα κύλα ήταν πόντιος από, καταγόμενος από τα παράλια της ποντιακέ πόλει παράλληλε τη Τουρκία, τη Μικρά Ασία, και ασχολούνταν κυρίω δηλαδή, με τα γράμματα. είχαν μια τάση όχι τόσο στο εμπόριο όσο με τα γράμματα. Εξού και από εκεί έχουμε και. Έχουν βγει και παιδιά τα οποία και άτομα δηλαδή τα οποία έχουν διαπρέψει στην κοινωνία. Όπως είναι οι Χαψιάδης, ο Χρήστος που ήταν το φροντιστήριο που μας έχει απεβίωσει και όλα τα αδέρφια του ήταν καθηγητέ. Ο Λευτέρη ο Χαψιάδη, ξάδερφος ο οποίο συνθέτης αν δεν... ποιητή και, και συνθέτης Μα ο Νάλο ε, ο Απόστολο, ο, ο που είναι ο... σήμερα ο, ο... κάτοικο, 40 χρόνια ο στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι κάτοικο σκύλου. Ο Βασίλη ο Τσιλική ο Δοντίατρο, ο, ο, ο... ο, Κούτρας... ο, ο χημικό. Δηλαδή ε, μιλάνε αυτοί Και οι... πιστεύω πολύ περισσότεροι από αυτού ναι. που μνημονεύεται αυτή τη στιγμή. Είμα, ε, ε, αυτού... οποία... αυτούς που θυμόμαστε, ο Χρήστο ο Κούτρα, ο οποίο είναι στη Βέρεια γιατρό δηλαδή, 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 τη Παθολογική Κλινική του ε, Catal... Νοσοκομείου τη Βέρεια. Αυτά... Δεν του κράτησε δηλαδή ούτε η γη ούτε τα κοπάδια του κράτησαν του χιλιώτε. Και οι πρώτοι που ήρθανε και εγκαταστάθηκαν έσπρωξαν τα παιδιά του να μορφωθούν. Ε, τα έσπρωξαν εγώ, να πάνε όχι. στο πανεπιστήμιο. Πάτερ, θα σα πω το εξή. Εγώ λέω, όχι δεν του κράτησαν. Οι ίδιοι οι γονεί μα, επειδή βλέπαν τη δύσκολη ε, ζωή του αγρότη και του κτηνοτρόφου, οι ίδιοι ε, τα παιδιά τους τα στέλνουν για μια καλύτερη ζωή και την καλύτερη ζωή την, τη βλέπαμε μέσα από τη μόρφωση. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε να μην κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Πείτε μου λίγο για την εγκατάλειψη των κύλων. Από πότε ξεκίνησε και γιατί εγκαταλείφθηκαν τόσο άδοξα τα κύλα. Δηλαδή, ε, μείναμε στους 10 Πώς, πόσοι είναι σήμερα και... ο ο πληθυσμό σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πληθυσμό. Ε, Υπάρχουν δύο-τρει κάτοικοι οποίοι βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη ή ήταν κάπου αλλού και έχουν κάνει και τα, τα σπίτια τους, τα έχουν λίγο περιποιηθεί και μένουν κυρίω τα καλοκαίρια. Ε, μόνιμοι κάτοικοι για όλο το χρόνο. Δεν μένουν και δεν έχουν και λόγου. Γιατί πρέπει να βρουν τα τροφέ, τα ψώνια του, όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν. Κυρίω όμω υπάρχει και ένα ίδρυμα το οποίο είναι γερμανικών συμφερόντων εκεί πέρα. Μια μορφή μη, του κράτου πρόγληση γερμανικού χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χαρακτήρα το οποίο έχει αγοράσει κάποια κτίσματα εκεί πέρα. Και κυρίω αυτοί είναι που μένουν όλο το χρόνο. Ε, και με μονομένα είπαμε χωριανοί μα, οι οποίοι λόγω. Οι οποίοι βρισκόταν στην Αθήνα, άλλωστε σε ο όπω είπε τον Οδοντίατρο, οι οποίοι με τη συνταξιοδότησή του ήρθαν και μείναν στα Κύλα. Και μένουν την περισσότερο χρόνο στα Κύλα. Και λέει: Βρήκαμε την υγεία μα εδώ. Πράγματι, αλλά το χωριό τώρα γιατί εγκαταλείφθηκε. Ε, τη δεκαετία του 1960 άρχισε η μοραγία και πέρα γιατί. Και πού πήγαν οι τσιλιώτε που έφυγαν φύγαν, από τα Κύλα. Ε, και φύγαν στην αρχή γιατί, γιατί συγκεκριμένα. Ε, έφυγαν, πήγαν στην Αθήνα. Γιατί ήρθαν κάποιοι συγγενείς ενός όνομα να πω Κυριακίδης, Κυριακίδης λεγόταν, ήρθε κάποιο συγγενείς, ήταν μια οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, οικογένεια. Ήρθε κάποιο γνωστό και λέει, τι κάθεσαι εδώ στην Αθήνα, υπήρχε ανοικοδόμηση, υπήρχαν δουλειές, λέει εδώ κάτι. Όταν πήγε αιώνα, πήγε ο δεύτερο και άρχισε και πήγαν οικογένειε πλέον. Φύγαν οι οικογένειε, κάποιοι κατεβήκαν μετά στα φέρε, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι στα φέρε τώρα υπάρχουν στα φέρε που έγιναν επαγγελματίε, διέπρεψαν δηλαδή, και στα φέρε που κατεβήκαν δεν δηλαδή, έγιναν απλώς έτσι εργάτες υπήρχε δηλαδή ένα πληθυσμό ο οποίο προσπαθούσε να αναπτυχθεί έγιναν καταστήματα υπάρχουν άτομα δηλαδή που διαπρέπουν και στα και φυσικά φέραι, στην Αλεξανδρούπολη. Και, και, στην Αλεξανδρούπολη σαφώς και στην Αλεξανδρούπολη όπως και οι ίδιοι και οι οι παρευρισκόμενοι τώρα εδώ ναι, μένετε, είστε κάτι και εμείς εμείς εδώ αλλά σε κάθε ευκαιρία πηγαίνουμε στο χωριό μας όπως είπα με κορύφωση της εκδηλώσης που κάνουμε και Σύμφωνη, συμφωνείτε κύριε καλύτερα, διατηρείτε το πω, την επαφή με το χωριό να σας πω το εξή. Ε, Κάνοντα μία ε, αναφορά στο παρελθόν και βλέποντας το πώς εξελίσσονται τα γεγονότα Καταλήγουμε ότι οι κάτοικοι των κύλων, ε, ε, είχαν ανήσυχο πνεύμα. Αυτό το ανήσυχο πνεύμα τους έκανε διαρκώς την αναζήτηση για κάτι καλύτερο. Οπότε οι γονείς μας θέλανε τα παιδιά τους, δεν τους άρεσε ο τρόπος ζωής τους, θέλανε τα παιδιά τους να κάνουν κάτι καλύτερο από ό,τι κάνανε αυτό. Κάνανε οι ίδιοι. Αυτό τι έκανε, έκανε να φεύγουν τα παιδιά. Όταν φεύγουν οι νέοι, μένουν ποιοι, ο γερασμένο πληθυσμό. Ο γερασμένο πληθυσμό κάποια στιγμή φτάνει στα όρια του. Ήταν, αυτοί που είχαμε ήταν κτηνοτρόφοι και αγρότε. Εδώ θέλω να τονίσω και το εξή. Όταν πλέον άρχισαν να μπήκε στη ζωή μα η, η τεχνολογία και άρχισαν να καλλιεργούνται οι Καλοκαιρινέ καλλιέργειε λέγω το καλαμπόκι, ζαχαρότε, φλαβαβάκι που μπήκαν στην ζωή εδώ τη περιοχή. Πλέον οι καλλιεργήσιμε ε, εκτάσει ήταν πιο εύκολα προσβάσιμε από τι σφαίρε από ότι ήταν από, τον, από το, χωριό. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Ήταν στο ενδιάμεσο τη ε, απόσταση. Η απόσταση κύλων σφαιρών, φέρε, πόσα χιλιόμετρα φέρες, είναι. Ήταν uh, από, uh, Εμεί λέμε. Από την, την, την καφισό, γιατί από τι σφαίρε για να πας, πρέπει να περάσει από τον παλιό, παλιά που δεν υπήρχε ο, ενα, η εναλλακτική λύση τώρα που έγινε. Πόσα χιλιόμετρα ήταν. Είναι 12 uh, χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ενώ από την uh, Φέρε, πηλαία Μελία, Κύλα είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα. Μεγαλύτερη απόσταση. Μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε οι καλλιεργήσιμε εκτάσει που θεωρούν. Ε, ήταν στο ενδιάμεσο τη απόσταση, ε, κύλα φέρες, Ναι, αλλά από φέρε είναι πιο, πιο προσβάσιμη η. η πιο εύκολη να φτάσει στα χωράφια. Πιο εύκολη η πρόσβαση. Λοιπόν, οπότε αυτοί που είχαν μείνει, όλοι λίγο πολύ είχαν και σπίτια. Είχαν φροντίσει να κάνουν σπίτια και στι σφαίρε. Οπότε μετά, γιατί το 1978, θυμάμαι, εγώ έφυγα γύρω στι 25-30 οικογένειε, μαζικά εγκατέλειψαν το χωριό. Όλοι αυτοί όμω είχαν σπίτια και στι σφαίρε. Μέχρι τότε υπήρχε συγκοινωνία μεταξύ των φερών και των κύλων, Υπήρχε λεωφορείο. Πώ επικοινωνούσαν οι κάτοικοι, Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν και πολλά αυτοκίνητα, τροχοφόρα εκείνο ε, τον καιρό. Κυρίω τώρα η κυκλοφορία ήταν με τα πόδια, με τα κάρα και σαν ταξί τη εποχή ήταν τα λεγόμενα αυτά τα παϊτών Όπω τα λέμε, το ένα άλογο και το, το κάρο. Το, το κάρο, ισούστα. Ναι, αυτή την οποία την πλήρωνε αυτός που ήθελε να μεταφέρει τα πράγματά το μέσο καφισούκι, αυτόν τον δρόμο. Δεν είχε γίνει. Πολλοί. Λεωφορείο δεν μπήκε ποτέ. Λεωφορείο πήκε αργότερα. Τη δεκαετία του 60 Όταν έγινε ο δρόμο ε, Φερών Πηλαία Μελία γιατί εξυπηρετούσε όλα αυτά τα Έγινε η λεωφορείο και πήγαινε. Σήμερα πηγαίνει κανένα λεωφορείο στα κύλα Α. Σήμερα δεν πηγαίνει γιατί δεν, αφού δεν έχει κατοίκου. Αλλά εγώ θυμάμαι. Δεν ξέρω ε... αν πηγαίνει και στη Μελία. Δεν, δεν ξέρω, δεν, δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί μην και τα παιδιά τα εξυπηρετούν. Παιδί, ένα, όσα παιδιά είναι για το δημοτικό, τα κατεβάζουν στι σφαίρε πηγαίνει άλλο κάποιο ταξί. Δεν... Εγώ να ε, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια ε, μετακινούμασταν με ταξί όταν πλέον έγινε ο δρόμος από πιλία μελια Λία Κύλα ε, οι φέρες είχαν δύο ταξί και αυτά τα ταξί με αυτά τα ταξί γινόταν η μεταφορά φέρες ε, Κύλα. Ε, πρέπει να ήμουν τετάρταξη το δημοτικό, δηλαδή το 1966 έγινε η πρώτη ε, σύνδεση με λεωφορείο, το οποίο για μας ήταν το γεγονός. Και πήγαμε τότε εκδρομή, όταν μπήκε το λεωφορείο, μας πήρε ο δάσκαλός μας ο κύριος Ζαμπούκης, ο Κώστας, μας πήρε και μας πήγε εκδρομή στο σταθμό των Φερών, για να δούμε σταθμό, να δούμε τρένο. Ο Ζαμπούκη είναι εδώ, τον ξέρετε. Ναι, 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 και λοιπόν, και λοιπόν είναι... το 1966. Μάλιστα. Θα ήθελα Τι. να συμπληρώσω ναι. ότι παρόλο που το χωριό μα έχει εγκαταληφθεί, εμεί προκειμένου να κρατήσουμε τη, όσο μπορούμε τη συνοχή και την, το αντάμωμα των κοιλιωτών ναι. και όσων αγαπούν το χωριό μα, ε, εγώ ήμουν υπάλληλο στην εφορία με κάποιου άλλου συναδέλφου χωριανούς που έχουν σχέση με το χωριό προβήκαμε στην είδη του συλλόγου που τα άλλα τα χωριά παρόλο που έχουν και κατοικούν δεν, δεν έχουν συλλόγου, ξέρω, δεν Εμείς το διεκάναμε αυτόν τον σύλλογο ο οποίο βέβαια οι περισσότερες δραστηριότητες το... <συσχεσί> περιορι... ε... περιστρέφονται γύρω από τον ναό και τα... <συσχεσί> σε σχέση με τα Έθιμα που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Να βάλουμε μια ανοτελία, να κάνουμε πάλι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να, ε, πούμε. να πούμε και για το ναό, και για την Ενωρία και, και για, για τον σύλλογο. το Σύλλογο. Αγαπητοί μας Ακροατέ, μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί μα ακροατέ, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή μα, τη σημερινή μα εκπομπή, που είναι αφιερωμένη στα κύλα, τον οικισμό που βρίσκεται κοντά στι σφαίρε του νομού Εύρου. Είπαμε στην αρχή τη εκπομπή ότι η ενορία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και να πω εγώ που έχω στα χέρια μου τη φωτοτυπία από το φίλο τη εφημερίδα τη κυβερνήσεω με το οποίο ιδρύθηκε η ενορία μαζί και με άλλες ενορίες εδώ της Μητροπόλεως μας και με την ενορία του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Το φύλλο είναι με αριθμό 170 εν Αθήνες τη 27η Ιουνίου 1931 με το οποίο φίλο εφημερίδας της κυβερνήσεως ιδρύονται 28 ενορίες στην Νέο Συσταθίσα, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξάνδρου Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου γνωρίζουμε πότε κτίστηκε. Δεν έχουμε δυστυχώς στοιχεία στοιχεία δυστυχώς τώρα ούτε, γιατί και οι παλιότεροι κάτοικοι των κύλων έχουν φύγει. Από προσ, ρωτήσαμε κάποιους εναπομείνοντες δεν μας έδωσαν πληροφορία, θυμούνται Ελπίζουμε όμω ότι υποθέτουμε και, όχι υποθέτουμε και από αυτού που ρωτήσαμε ότι πρέπει να έγινε με την ευθύνη των προσφύγων. Έγινε το ενδιάμεσα 30 με 40. Μάλιστα. Οι πρόσφυγε δηλαδή με, όταν ήρθαν. Με τη φροντίδα των το, προσφύγων. Ναι, 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 ναι. Πιο μπροστά λειτουργούσε ναό. Ε, υπάρχει σήμερα ακόμη οικία, σπίτι. Το οποίο μετά κατοικήθηκε από κατοίκου του οικισμού. Ε, Για τον Βουλγάρικο λε. Όχι, όχι. Εγώ σου είχα με την κυραλέν την Ασλανίδου που συζήτησα στα παιδικά μου χρόνια. Μου είχε πει ότι πιο μπροστά η εκκλησία ήταν το σπίτι του νανού. Μέχρι να χτιστεί Μετά η εκκλησία η σημερινή. Και μάλιστα που μου είχε πει ότι επι, επιλέχθηκε ο χώρο να κτιστεί ο συγκεκριμένος ναός με ένα όραμα που είχε δει ο έλεγε να κτίσουμε εδώ. Έτσι. Τώρα αυτά είναι μαρτυρίες. Από δεν ζει... Τώρα αυτά μου τα είχε πει, έτυχε, τα θυμάμαι εγώ σαν παιδί στα μαθητικά μου χρόνια στο Δημοτικό. Σήμερα στην Ενωρία δεν υπάρχει λειτουργική ζωή παρά μόνο η διοργάνωση του Πανηγυριού με την Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής και ανήμερα και... του Μεγάλου Σαββάτου που γίνεται τη Μεν Μεγάλη Παρασκευή και... η υπεριφορά... ακολουθία και η περιφορά και... του Επιταφίου και... και το Σάββατο το και... Μέγα Σάββατο και... η ακολουθία και... της και... Ανάστασης και... Ε... και βέβαια το Πανηγύρι του το Αγίου, Αγίου Γεωργίου και... που μαζεύει και... τη γύρω την περιοχή κατοίκους από τις γύρω περιοχές αλλά και τους κοιλιώτες που βρίσκονται είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στις Σφαίρες. Και Ως... στην Κομούτινη Μάλιστα. Ωστόσο όμως, κύριε πρόεδρο του πολιτιστικού Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου των Κύλων, τιμάτε τον Άγιο Γεώργιο, έχοντας ονομάσει το σύλλογό σας Άγιος Άγιο Γεώργιο. Πότε τον ιδρύσατε το σύλλογο. Ο... Το σύλλογο τον ιδρύσαμε 6 Ιαννάτου ε, του 2006. Ε, ε, και κάθε χρόνο, κάνουμε τις εκδηλώσεις που προείπατε και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έρχονται σχεδόν οι χωριανοί οι περισσότεροι που είναι κοντά και όσοι μπορούν από μακριά και ξέρουν ότι γίνεται κάθε χρόνο μας τιμούν και έρχονται στις εκδηλώσεις αυτές. Το... Και δεδομένου ότι τα, τα, το λέω αυτό γιατί το, έχω, το ξέρω και σταματάω στα προηγούμενα χωριά πηγαίνοντας για το δικό μας, ενώ στα άλλα υπάρχουν κάτοικοι και λειτουργούν και αυτοί έχουν τις εκκλησίες τους, τους ναούς τους, ε, δεν έχουν τέτοια προσέλευση όσο είναι το χωριό μας το οποίο ήδη δεν κατοικείται. Και ενώ κάθε χρόνο τώρα θα θέλαμε και εσείς βέβαια αν είχα την ευκαιρία να έρθείτε σε μια τώρα είναι ευκαιρία να σας καλέσουμε να σας κάνουμε και μια πρόσκληση μαζεύουμε γύρω στα 70-80 άτομα κάθε φορά σε αυτές τις βέβαιες που ε, περνώντας θυμάμαι μια φορά ήμουν ήμουν στη Μελία και περ... για να πάω προς το χωριό στις εκδηλώσει και περνούσαν οι... Οι... οι κάτοικοι του χωριού μας οι... να έρθουν για, την... για τι εκδηλώσει αυτέ. Και ο παπά τη Μελία λέει: Άλλη φορά λέει, αν δεν έρθετε στην εκκλησία, έλεγε του Μελιώτε, θα φύγουν. Λέει: Δεν θα σα ξαναέρθω. Έφευγαν Γιατί... από τη Μελία <laughs> για να έρθουν στα κύλα. Ναι, και αυτό και δεν πηγαίνουν. Και, ενώ βλέπω να, τα αυτοκίνητα να ανεβαίνουν στο χωριό μας και λέει άλλη φορά το θυμάμαι. Παλαιότερα κύριε Ντόλα, ένα παπά εξυπηρετούσε τα τρία χωριά. Τι θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. ναι εγώ Για ο, πείτε μα. Ποιο ήταν. Παντε, ο Παντελή Φακοπολίδη. Ο Πατήρ Παντελή ναι. Πα, ε, το θυμάμαι σαν σήμερα γιατί ξέρετε οι, παιδικές αναμνήσεις παιδικέ λοιπόν, αναμνήσει η πατρίδα μας λένε οι φιλόσοφοι ότι είναι η παιδική ηλικία ε, ε, αυτό που μου έχει μείνει στα παιδικά μου χρόνια πήγαινα στο ιερό και το μεγάλο πρόβλημά μας το καλοκαίρι ήταν να βρούμε κάρβουνα γιατί τότε καρβουνάκια δεν υπήρχε, έπρεπε να βρεις κάρβουνα για το θυμιατό Εμείς σαν παπαδάκια, το παπαδάκια ιερό. ας πούμε τότε έπρεπε από την προηγούμενη μέρα να ξέρουμε ποιο θα ζυμώσει, ποια νοικοκυρά θα ζυμώσει γιατί όποια α, ζύμωνε α, άναβε τη σόμπα τη για, για να γίνει το ψώμι, για να, να φουσκώσει, ξέρω πώς τα λέγανε τότε. Για να φουσκώσει το ζυμάρι το πριν ζυμάρι, να το ναι, βάλεις στο ναι, φούρνο. Ναι, λοιπόν, οπότε είχε ε, αναμένει φωτιά και έπρεπε να φωνήσουμε από την προηγούμενη μέρα για να πάμε να πάρουμε κάρβουνα μια φορά το πρωί που θα ξεκινήσει η λειτουργία για να έχει για το θυμιαντό ο παπά και μια φορά στο μέσο γιατί σβήναν τα κάρβουνα. Έβρεπε στο μέσον τη λειτουργία, έπρεπε ξανά να πάμε και να πάρουμε ξανά. Και λέγαμε κιόλα αυτό. Λέει, κοίταξε να μην σβήσει η φωτιά και να έχουμε κάρβουνα. Δηλαδή το θυμάμαι, σαν τώρα ε, είναι πράγματα που τώρα, άμα τα λε τα παιδιά, α πούμε, συλλέγουν και αποκαλούν γραφικό. Λοιπόν, και ένα άλλο, θέλω να καταθέσω μια άλλη μαρτυρία που θυμάμαι για τη λειτουργία τη ανάσταση, η οποία ήταν το γεγονό. Και ο πατήρ Παπαντελή περίμενε όλους τους κατοίκους του χωριού, ειδικά τους κοινοτρόφους, για να, ε, εάν δεν παρευρίσκονταν όλοι στην λειτουργία, δεν έλεγε το Χριστός Ανέστη. Και θυμάμαι που ρωτούσε, ήρθε ο Τάδε, ήρθε ο Μήτρος, ήρθε ο Κωνσταντίνος, ήρθε ο Παύλος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και όταν είχαν έρθει όλοι, τότε έλεγε το Χριστός Ανέστη. Να πούμε ότι, επειδή εμείς Μικρή, δηλαδή, πηγαίναμε και όπω είπε, στα παπαδάκια όπω είπατε προηγουμένω. Τα καντήλια αυτά που ανάβαμε δεν υπήρχε ρεύμα, ναι. ήταν όλα με το λάδι. Με το λάδι και είχαμε μια σκάλα και τα ανάβαμε ένα-ένα. Και, και καμιά... τώρα που υπάρχει ρεύμα, πάλι, πάλι τα καντήλια έχουμε... θέλουμε να ανάβουν με λάδι. Ναι. Στι περισσότερε εκκλησίε μα, ανάβουν μας, με λάδι. Ναι. Ε, Για να μην σα πω, βλέπω... σε όλε τι εκκλησίε μα τα καντήλια είναι με λάδι. Εμεί βέβαια έχουμε στο τέμπλο εκεί μπροστά που είναι όλα με λάδι, έχει μερικά πολυέλη που ανάβουν με το ρεύμα τώρα. Ναι, οι πολυέλη ναι, ναι. ανάβουν okay. με το ρεύμα. Και πολλές φορές, και αρκετέ φορές που ανήβαναμε στη σκάλα με το λάδι, λίγο λάδι να έκομαι, έπεφτε, πολλές φορές το λάδι έπεφτε και πάνω μας. Οπότε έχουμε λαδωθεί πολλές φορές πέραν από τη βάφτιση. Γιατί μικρή και εγώ ήμουν μόνιμος στο Ιερό. Μόνιμος εκεί με το να βοηθάω τον κληρικό, τον παπά τότε. Και θυμάμαι να σα πω τώρα να... που συνέβη σε μένα, εκείνο το διάστημα δεν ήταν το ήταν ο Παπαθεόκλητο, λεγόταν Εκ... από... από την πηλαία η καταγωγή, τα φέρε με Ο Παπαθεόκλητο. Ήρθε αυτό να γερμανί και ε... 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 κρατούσαμε γύρω από την Αγία Τράπεζα, ε... κρατούσαμε τα. Τι λαμπάδε. Τι και κάναμε έψιλον και κάναμε στροφή. Σταματούσαμε στην μια γωνία τράπεζα, κάπου εγώ ξεχάστηκα, φέρε και με τραβάει μια κλουτσιά ο Παπαδιαόκλο για να προχωρήσω. <laughs> <laughs> το θυμάμαι σαν. Ευ... Ευ... Βέβαια, δεν με χτύπησε για να. Ευτράπελο. Ένα <laughs> ευτράπελο. Ναι, 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 ευτράπελο τη εποχή. Ήμουν μόνιμο με την Εκκλησία. Αλλά και στα γυμνασιακά χρόνια ο πατέρ Ανδρέα, εδώ θα τον έχει ακούσει για τον πατέρα Ανδρέα. Πώ <laughs> βέβαια. Ήμουν, είχε εκεί προ την ίδια το περιοδικό και τα αυτά το κατηχητικό που γινόταν, οργάνωνα τα αυτά, όλα Άρα. είχαμε καλύσει. Βλέπω έχετε πολλές αναμνήσεις και πολλές δύο, αναμνήσεις από τα παιδικά τα χρόνια. Και να τονίσω κάτι ακόμη, όταν μετακομίσαμε φέρες πλέον, θέλω να το τονίσω, εγώ ήξερα ότι στην λειτουργία της Ανάστασης πηγαίναμε και έψιλον όλο το χωριό, συμμετείχε στην, στην διαδικασία της λειτουργίας. Όταν πήγα για πρώτη φορά φέρες, Πάω να πάω, βλέπω όλη το προάβλιο τη Εκκλησία. Λέω ρε παιδί, τι γίνεται εδώ. Όχι, λέει έτσι είναι. Και και γιατί δεν καθόμαστε στο μπαλκόνι, στο σπίτι, λέω α πούμε το ίδιο είναι. Και εκεί ξεκινήσαμε και θέλω να τονίσω με τον Παπαχρήστο το Γέρμαλι και ξεκινήσαμε την ε, ανακαίνιση του ναού. Βρήκαμε φίλου, οικοδόμου, ε, και, και με την βοήθεια του τότε Διοικητή της ε, Στρατιωτικής Μονάδος στην Καβισσό, ε, ανακοινήσαμε το ναό και λειτουργεί από τότε ο ναό συνεχώς. Αλλά θέλω εδώ να τονίσω τη συμβουλή του Παπαχρήστου του Γέρμαλη. Κύλα Εύρου, Ενωρία Αγίου Γεωργίου Κύλων, Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, Κύριε Ιορδάνη Ντόλα, Κύριε Χρήστο Χατζηλάζαρε, Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό και ήσασταν κοντά μας σήμερα και κοντά στους ακροατές μας. Πριν να κλείσουμε την σημερινή περιήγηση στο παρελθόν και το παρόν των κύλων, θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο από τα κύλα. Κύριε Χατζηλάζαρε, πείτε μας για την προοπτική του μορφωτικού και πολιτιστικού συλλόγου Άγιος Γεώργιος Κύλων σαν πρόεδρος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δώσετε την ευκαιρία να πούμε για το χωριό μας και ο Σύλλογος για αυτό το σκοπό έγινε για να μην σβήσουν όλα αυτά που προείπαμε, να υπάρχουν οι μνήμες, διότι γραπτά στοιχεία ήδη κάποια στιγμή πρέπει να, όπως είναι και η σημερινή εκπομπή, θα μείνουν κάποια ε, συγκεκριμένα στοιχεία και ε, ο Σύλλογος ιδρύθηκε με, με μοναδικό σκοπό να υπάρχει η η σχέση των κοιλιωτών να μην σβήσει, να μπορούν να έρχονται όσοι μπορούν και εφόσον το θέλουν, να γνωριζόμαστε εμείς, τα παιδιά, τα, τα παιδιά μας, οι, όλα, να βρισκόμαστε και να το γιορτάζουμε. Ε, κάθε χρόνο δεν έχουμε παράπονο. Βεβαίως, ότι μας τιμούν και έρχονται όλοι και χαίρεται και ο, κληρικό, κληρικός, ο παπάς που έρχεται εκεί είναι πολύ, πολύ χαρούμενος που βλέπει τόσο κόσμο να έρχεται σε ένα χωριό που ενώ δεν κατοικείται ο Ιερός Ναός λειτουργεί και είναι χαρά για όλους μας φυσικά. Κύριε Ντόλα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές του ραδιοφώνου και να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει θα καταγραφεί και θα μείνει για τις γενναίες των γενναιών που θα ακολουθήσουν για να πληροφορούνται αυτά τα οποία δεν θα έχουν άλλη πηγή πληροφόρησης. Παράλληλα θέλω να κάνω και εγώ με τη σειρά μου ένα κάλεσμα σε όλους τους παλιούς κοιλιώτες και τους φίλους των κύλων να είναι κοντά στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου των του οικισμού Κύλων και στις εκδηλώσεις που έχει ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Κύλων, να συμμετέχουμε όλοι εκεί και να περνάμε όμορφα τις στιγμές αυτές, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να θυμούμαστε ε, τις καταβολές μας και να α, φέρνουμε θύμισε στα παιδιά μας, τις οποίες όλοι έχουν ανάγκη να τις ζήσουν και να τις πληροφορηθούν και να με τις μεταβιβάσουν αύριο στις διάδοχες γενιές. Συγχαρητήρια στο έργο σας και πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ελπίδα. Και εγώ σας ευχαριστώ για μια τελευταία φορά. Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε και εσά που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφώνου Ελπίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως και περιηγηθήκαμε μαζί στην ενορία και τον οικισμό των κύλων. Ραντεβού θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή, με μια ακόμη ενορία από τις ενορίες και από τους οικισμούς της Ιεράς μας Μητροπολούς. Μέχρι τότε ευχές και ευλογίες πολλές. Οι ενορίε τη Μητροπόλεω Αλεξανδρουπόλεω διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τι ενορίε τη Μητροπόλεω Αλεξανδρουπόλεω μέσα από αφηγήσει ενωριτών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μα γνωρίσει και να μα φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μα. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγο Κωστάκη, ιεροκήρυκα τη Ιερά Μητροπόλεω.